Καλησπέρα! Σάββατο 2020 και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον vlog. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο γράφει φίλη και οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Το αγόρι μου είναι πολύ κολλημένος με τη μάνα μου. Μάνα του. Το αγόρι μου είναι πολύ κολλημένος με τη μάνα του. Αυτός ο άνθρωπος αλλάζει. Μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι. Πάμε να δούμε. Αγαπητοί Θέκλα, καταρχήν συγχαρητήρια και μπράβο για σας για τα βίντεο που έχετε ανεβάσει στο ίντερνετ. Ευχαριστώ. Πιστεύω θα έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα και εμένα. Αν και δεν έχω καταφέρει να τα δω όλα, προλαβαίνει, 1500 περίπου είναι σήμερα που μιλάμε. Μπορεί και να ακουστούς σαν, κολα... σαν κολακίες, αυτά που σας λέω, αλλά είστε μοναδικοί, αξιαγάπητοι και έχετε έναν ξεχωριστό τρόπο να εξηγείτε τα πράγματα να φαίνονται όλα τόσο απλά. Όλα είναι απλά κατά τη γνώμη μου. Εμείς τα κάνουμε περίπλοκα. Εμείς τα κάνουμε πολύπλοκα και περίπλοκα. Οι φόβοι μας, ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει κτλ. κτλ. Ο λόγος που σας γράφω είναι ότι μέσα από τα βίντεο που έχετε ανεβάσει ανακάλυψα ότι έχω πρόβλημα με το τέρι Είμαι 35 χρόνων και αυτός 41 και είμαστε μαζί σχεδόν δύο χρόνια. Και το λες το αγόρι μου ενώ είναι στα 41. Εδώ είναι που είπα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κρίση της γλώσσας. Βλέπω πράγματα που με ενοχλούν και η μητέρα μου πάντα έλεγε ότι το τέλειο δεν υπάρχει. Όπως και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα. Ε, όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα, αλλά δεν σημαίνει ότι ελαττώματα τα οποία δεν τα έχουμε θα κάτσουμε να τα ανεχτούμε. Έτσι και εγώ έκανα υπομονή ό,τι με ενοχλούσε με το αγόρι μου, το 41χρονο αγόρι σου, και τα έβαζα όπως πολύ σωστά το είπατε, τα έβαζα κάτω από το χαλάκι. Με το αγόρι μου, ξαναλέω, αγόρι μου 41 χρονών, πώς τον βλέπεις, δεν τον βλέπεις σαν άνδρα, λες με το φίλο μου, με το σύντροφό μου, λες με το αγόρι μου. Μείναμε για τρεις μήνες μαζί και ενώ ήταν όλα τέλεια, ξαφνικά κάπου κάπου άρχιζε κάτι να με χαλάει πήγαινε στη μητέρα του για να της κάνει κάποιες δουλειέ που ο πατέρας του λέει δεν μπορούσε. Σιγά σιγά πηγαίναμε και σε κάποια συγκεκριμένη λαϊκή αγορά για να της πάρει κάποια συγκεκριμένα λαχανικά που λέει δεν τα έβρισκε στη δική της λαϊκή. Οι γονεί μου μου είχαν μπει να μην αφήνω τον άνδρα μου από το πλευρό μου γιατί έτσι του δείχνουν το ενδιαφέρον μου. Και αυτό κολλημένο στη μάνα του αλλά και εσύ συμβουλεύεσαι τους γονεί σου για τη σχέση σου ενώ είσαι 35 ετών. Που είσαι μεγάλη στα 35, δεν είσαι μωρό, ενήλικα. Οι γονεί μου, μου είχαν πει να μην αφήνω τον άνδρα μου από το πλευρό μου, γιατί έτσι σου δείχνω το ενδιαφέρον μου, έτσι και εγώ πήγαινα μαζί του σχεδόν πάντα. Στην αρχή το θεωρούσα παιχνιδάκι να τι κάνουμε τι δουλειέ τη. Την μια να τρέχουμε για κάτι χαρτιά, την άλλη να πηγαίνουμε να τι ψωνίζουμε, να τι παίρνουμε τα χάπια από το φαρμακείο κλπ. Να είστε δηλαδή η προσωπική τη βοηθή, personal assistance και δωρεάν κιόλα. Τελικά, μέσα από τα βίντεό σα, ανακάλυψα ότι εντό εωλικών πεθερά μου, το λε γιατί δεν είστε παντρεμένοι, είναι όπω λέτε χειριστικό άνθρωπο. Είναι ένα άτομο που κλαίγεται συνέχεια και ότι όλα τα κακά του κόσμου συμβαίνουν στο σπίτι τη. Από τι πρώτε κιόλα φορέ που με είδε, άρχισε να κλαίγεται, που μόνο δάκρυα δεν βγήκαν, για τα πράγματα που τη συμβαίνουν. Το αγόρι μου φυσικά δεν ήταν παρόν στη συζήτηση. Το αγόρι σου, το 41χρονο επιμένω. Αγόρι και 41 ετών, δεν σου λέω ότι κάνει λάθο που τον αποκαλεί αγόρι, αλλά κάτι θε να πει μέσα από αυτό, ότι δεν το βλέπει ότι είναι όριμο. Δεν λέω, έχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα με ένα σοβαρό θέμα υγεία σε ένα από τα παιδιά τη, θέμα που άπτεται τη ψυχική του υγεία και έχει αναλάβει την ευθύνη του. Συμφωνώ ότι είναι ένα μεγάλο χαστούκι από τη, ψυχή, από τη ζωή να πάθει κάτι το παιδί σου. Εκεί τη δικαιολογώ κάπω, αλλά το έχει σαν πάτημα για να κλαίγεται στο αγόρι μου και να τον βάζει να κάνει όλες τι δουλειέ τη, λε και δεν έχει άνδρα ή λε και δεν έχει αυτό. Τον άνδρα τη τον έχει παραμελήσει τελείω και απορώ αν του μιλάει καθόλου όταν δεν είμαστε εμεί μπροστά. Στο αγόρι μου λέει συνέχεια δικαιολογίε με αποτέλεσμα να τρέχει αυτό για όλε τι δουλειέ τη. Πριν λίγο καιρό του έκανα μια συζήτηση και κοντέψαμε να χωρίσουμε. Του εξήγησα ότι αν θέλει να προχωρήσουμε, δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια να τρέχει για τις δουλειέ της μητέρας του. Πλέον θα έχουμε το δικό μας σπίτι και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια. Θα πηγαίνουμε φυσικά σπίτι να τους βλέπουμε, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το σπίτι μας και μετά τους άλλους. Η απάντηση που πήρα ήταν, ακούστε την απάντηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι θα πηγαίνει να κάνει τις δουλειέ που θέλει όταν εγώ θα δουλεύω. Δηλαδή τρεις φορές την εβδομάδα. Και ότι δεν μπορώ να τον έχω φυλακισμένο στο σπίτι. Ο άνθρωπος είναι δίγαμος. Συναισθηματικά είναι δίγαμος. Με καμία δεν είναι παντεμένος εν μεταξύ, ούτε με τη μάνα του, ούτε με σένα. λέει. έχει συναισθηματική μου μιξή με τη μάνα του και σου λέει θέλω να είμαι με δύο γυναίκες. Θέλω να είμαι ο δύο γυναικών. Άρα όταν η μία θα πηγαίνει δουλειά, θα πηγαίνω να κάνω τις δουλειές της άλλης. Ωραία πράγματα. Μετά από αυτό τον τσακωμό, άρχισα να ψάχνω με λίγο, να δω πώς μπορώ να τον κάνω να δει τα πράγματα πώς είναι. Θα δυσκολευτεί. Αυτός ο άνθρωπος αλλάζει. Μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι. Ε, από μόνο του έτσι όπως είναι δεν αλλάζει. Αν συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή το τι συμβαίνει, μπορεί να κινητοποιηθεί για να αλλάξει. Αν εσύ μπορεί να συνεχίσει τη ζωή σου, έτσι εσύ το γνωρίζει. Εσύ γνωρίζει τι αντοχέ σου και την ανοχή σου. Εγώ δεν θα άντεχα πάντω. Και η μητέρα μου με την πεθερά τη τα ίδια τράβαγε. Γι' αυτό μου λέει να κάνω υπομονή, αλλά δεν νομίζω να είναι η λύση του προβλήματο. Επειδή έκανε αυτή η υπομονή, να κάνει και εσύ. Ξέρει την παροιμία με την Αλεπού, την παροιμία, τον μυθό του Εσόπου με την Αλεπού με την κομμένη ουρά που πιάστηκε ο Ράντε σε μια φάκα και κόπηκε και μετά πήγε πίσω στο, στην αγέλη των αλεπούδων και είπε: Είναι η νέα μόδα τώρα να κόβει την ουρά σου, κόψτε την κι εσύ. Δηλαδή, επειδή η μάνα σου κάθισε και άντεξε δεν με την πεθερά τη, πρέπει να αντέξει κι εσύ. Ξέρω ότι έχω μεγάλη υπομονή, αλλά όταν ξεπεραστούν τα όρια, μετά δεν θα με κρατάει τίποτα. Εσύ δικιά μου, εσύ και εγώ έτσι είμαι. Έχω υπομονή χαϊδάρου, έτσι λέω για τον εαυτό μου. Τα είναι πολύ υπομονετικά ζώα και τα ταλαιπωρούν και πάρα πολύ άνθρωποι. Και θυμώνω όταν κακοποιούνται ζώα και ειδικά εκείνα τα γαϊδουράκια στην στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά που τα ταλαιπωρούν τόσο πολύ. Θυμώνω πάρα πολύ. Και εγώ έχω υπομονή τεράστια όπω έχουν τα γαϊδούρια, αλλά άμα τα πάρω, άμα ξεπεραστούν τα όρια, άμα φτάσω σε ένα σημείο που έχω, το, τα έχω πάρει εντελώ, τελείωσε. Γι' αυτό ε, επιλέγω να μιλάω και να εντό αγών γκρινιάζω στου ανθρώπου που είναι σημαντικοί για μένα, όχι στον οποιονδήποτε στις σχέσεις που θέλω να διατηρήσω και δεν θέλω να τις χαλάσω, πιέζω τον εαυτό μου να λέω τα παράπονά μου άμα τη γενέσει Θέκλα μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Η φίλη μου λέει ότι χάνω το χρόνο μου μαζί του, αλλά δεν θέλω να την ακούσω. Τον αγαπάω και θέλω να είμαι μαζί του, αλλά με αυτά που κάνει θα με χάσει. Αυτό να τον πεις τον ίδιο, όχι σε μένα, ότι με αυτά που κάνει θα σε χάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ προκαταβολικά. Και όταν είπα στη φίλη πριν λίγε μέρε ότι ήρθε η ώρα για το vlog τη, επιτέλου μου έστειλε και update. Αξιαγάπητη και μοναδική θέκλα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. σω να ήταν καλύτερα να ξεκινούσε από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Έχει δει και άλλα vlogs εσύ και έχει μπει περισσότερο στο πνεύμα. Οι γονεί μου δούλευαν όλη μέρα και όταν γύριζαν αργά το βράδυ τσακώνονταν κιόλα. Ωραίο περιβάλλον. Όπω καταλαβαίνει, δεν μεγάλωσα στην τέλεια οικογένεια. Έχω και εγώ πολλά ελαττώματα και σίγουρα κάποιες άσχημες συμπεριφορές στο γονιό μου τις έχω εθετήσει και εγώ, κυρίως τα νεύρα. Τα νεύρα, να ξέρεις, έρχονται όταν ένας άνθρωπος κάνει πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ υπομονή, αποθεί πάρα πολύ πράγματα που τον ενοχλούν και μετά γίνεται νευρικό. Είναι νευρικό πυλό, όπω λέμε στην Κύπρο. Δεν είναι, πολιτικό ορθό όρο, είναι όρο τη καθομιλωμένη. Νευρικό αυτό, από το διάστημα που σας, που σας είχα στείλει το, το πρώτο email μέχρι τώρα, έφτασα πάρα πολλές φορές στα όρια μου με το αγόρι μου. Πάντα το πάλι το αγόρι μου, κορί. και εγώ τον Παναγιώτα τον γνώρισα στις 42 ετών και ποτέ δεν, το είπα, δεν τον είπα το αγόρι μου. Ο σύντροφό μου, ο φίλος μου, ο γκομενός μου, ο αραβωνιαστικός μου, ο άνθρας μου, το αγόρι μου ποτέ. Υπήρξε διάστημα που τσακωνόμασταν συνέχεια. Με χάλαγε πάρα πολύ η συμπεριφορά του. Προσπάθησα να τα βάλω σε μια σειρά και τελικά βρήκα, βγήκαν αρκετά σοβαρά θέματα. Άλλωστε, έχει κάνει δουλειά και θα τα διαβάσουμε τώρα. Πρώτο θέμα. Μετά από ένα τσακωμό, πάντα θα κάνω εγώ το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Hm. Δεύτερο θέμα. Δεν μου έχει πει ποτέ συγγνώμη για κάποιον τσακωμό. Σε όλους του τσακοσμού μα είμαι εγώ αυτή που φταίω. Hm. Τρίτο θέμα. Δεν ανοίγει ποτέ κάποιο θέμα συζήτηση και δεν μιλάει ποτέ για τους γονείς του. Αν το ρωτήσω εγώ πώς είναι οι γονείς του, απαντάει μονολεκτικά και αλλάζει αμέσως θέμα. Άστε. Ο άνθρωπος προσέχει για να έχει. Σου λέει άμα της ανοίξω κουβέντα για τους γονείς μου θα τα ακούσω πάλι, οπότε επειδή δεν είμαι σε θέση και διάθεση να λύσω το πρόβλημα, προ... Προ... προσπαθώ να το βάζω κάτω από το χαλί. Τέταρτο θέμα. Δεν θα πάρει ποτέ τηλέφωνο να με ψάξει. Περιμένει πάντα να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση. Πέμπτον, δεν προσέχει την υγεία του. Αγοράζει ακριβά ρούχα, αλλά όταν του λέω να πάει σε κάποιο γιατρό βγάζει σπυράκια. Hm. Αγόρι για γάμο δεν είναι αυτό. Με αυτές τις συμπεριφορές. Έχω το θέμα, το ρήμα θέλω και μου αρέσει, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του. Άρα είναι people pleaser, καλά τον έχω καταλάβει. Ποτέ δεν έχει εκφράσει κάτι που θέλει ή του αρέσει. Και όταν του λέω ότι θα κάνω κάτι για εκείνον, πάντα λέει ότι δεν θέλει να με κουράζει. Καλά τον είχα καταλάβει, είναι people pleaser. Δε στο βίντεο, δεν το έχει ήδη δει. Για τους people pleaser, τους ανθρώπους που θέλουν πάντοτε να ευχαριστούν τους άλλους και γίνονται χαλή να τους πατήσουν οι άλλοι. Έβδομον, τελευταίο, έβδομο θέμα, τελευταίο αλλά πιστεύω και το πιο κρίσιμο, βλέπει λέει ότι δεν μου αρέσει να πηγαίνω στους γονείς του, Οπότε θα ήταν καλύτερα να μην έχουμε σχέσει ούτε εγώ με του γονεί του, ούτε εκείνο με του γονεί μου. Α, σου λέει, ούτε εγώ να έρχομαι στου γονεί σου, ούτε εσύ να έρχεσαι στου γονεί μου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό και σε άλλο, σε άλλο αντίστοιχο vlog. Ότι αυτό που έχει προβληματικού γονεί, λέει, κοίταξε, ε, να μην μιλάσει εσύ στου δικού μου, να μιλώ κι εγώ στου δικού σου. Α, δεν είναι όλα ίσα και όμοια. Εντάξει, φυσικά δεν ξέρουμε και οι γονεί σου τι φάση είναι. Ε, η δική του σαφώ είναι προβληματική όσον αφορά στη σχέση σα. Γιατί με τη συναισθηματική αιμομηξία που έχει η μάνα του, με τον ιό τη, το αγόρι τη και το αγόρι σου παρεμβαίνει στον προσωπικό σα χρόνο. Και η μάνα σου όμω, από ό,τι περιγράφει, σε μαθαίνει να την, να, να την μιμήσει. Είναι αλήθεια ότι δεν μου αρέσει να πηγαίνω στους γονείς του γιατί με πιάνει κατάθλιψη. Η μητέρα του μόνο άσχημα πράγματα έχει να μα πει και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Εν νομίζω να έχει κανέναν που του αρέσει να πηγαίνει να ακούγει συνεχώ κλάματα. Ύστερα από πολλά vlog σα που έχω δει, έχω καταλάβει ότι και εγώ, αλλά κυρίω το αγόρι μου, έχουμε πολλά άλλη τα θέματα. Έχετε. Έχετε με τη σέσουλα άλλη τα θέματα. Χωρί αμφιβολία, χρειαζόμαστε τη βοήθεια κάποιου ειδικού, αλλά δεν ξέρω πώ να του το πω. Δεν το πει τα ίσια. Πρέπει να πάμε σε ειδικό. Δεν πάμε καλά σίγουρα θα αντιδράσει άσχημα και θα ισχυριστεί ότι δεν έχει πρόβλημα. Αλλά και ίσω λόγω του προβλήματο υγεία που έχει ένα από τα αδέρφια του, του ψυχική υγεία, να πει ότι δεν είναι τρελό να πάει σε ψυχολόγο. Δεν είναι οι ψυχολόγοι που πάνε στον τρελό. Στο. Δεν είναι οι τρελοί που πάνε στον ψυχολόγο είναι τα θύματα των τρελών που πάνε στον ψυχολόγο. Αυτοί που είναι πραγματικά τρελοί, λένε ότι δεν χρειάζονται ούτε ψυχολόγο ούτε ψυχίατρο. Αυτή είναι μια άστον τρελό στην τρέλα του που λέει. Σκέφτηκα μήπω το έλεγα για κάποιον σύμβουλο γάμου, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρη αν θα δεχτεί. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για αυτό που κάνει για εμά. Που σα ανοίγουν τα μάτια και βλέπετε τα προβλήματα και μπορεί να χαλάσετε και τι σχέσει σα με τα αγόρια σα, με το αγόρι σα 41 ετών. Λοιπόν, εγώ προτείνω να του δείξεις να δει αυτό το βίντεο. Πολύ πιθανό. Βλέποντα αυτό το βίντεο, να λήξει το πρόβλημα όλο δύο. δεν σου πει, με έχει κάνει ρόμπα, έχει στείλει mail στη θέκλα, έχει, έχουν δει τόσοι χιλιάδε άνθρωποι, έχουν διαβάσει τη δική σου άποψη που έχει για τη σχέση μα και δεν έχουν ακούσει τη δική μου. Άντε από εδώ. Είναι πιθανόν γι' αυτό. Φυσικά σαν people pleaser που φαίνεται πως είναι, μπορεί και να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου δείξει την δυσαρέσκεια του με παθητική επιθετικότητα, όχι με ενεργητική, ενεργητική επιθετικότητα όπως να σε χωρίσει. Συστήνω να διαβάσετε μαζί το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Στο οποίο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός, υπάρχει κεφάλαιο που λέγεται «Χωρίζεις για την πεθερά» να του διαβάσεις του φίλου σου, του αγοριού σου, εκείνο το κεφάλαιο, το διαβάσατε μαζί. Είναι πολύ ωραίο πράγμα τα ζευγάρια να διαβάζουν βιβλία μαζί και εγώ το κάνω αυτό το πράγμα, να διαβάζω βιβλίο με τον Παναγιώτη, αν και το πληρώνω ακριβά μετά. Γιατί μετά όταν τσακωθούμε μου λέει, όπως έλεγες το τάδε βιβλίο που μου διάβασες, όπως έλεγε ο τάδε ψυχολόγος ή ο τάδε πνευματικός άνθρωπος, έχεις λάθος με βάση αυτό και έχει και δίκιο φυσικά. Πλάκακα. Να διαβάσετε μαζί το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω. Ε, και να του, μέσα στο βιβλίο μιλάω πάρα πολλές φορές για την αναγκαιότητα τα ζευγάρια να βλέπουν ψυχολόγο, όχι σύμβουλο γάμο, ψυχολόγο, ψυχολόγο ο οποίος να δουλεύει με ζευγάρια. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας. Τι, ποια είναι αυτά τα θέματα, μιλάμε για συναισθηματική αιμομιξία του αγοριού με τη μάνα του, Μιλάμε για, δική σου, για μεταβίβαση των, των άλλων θεμάτων της μητέρας σου σε εσένα, Μιλάμε για ε, κοινωνική προκατάληψη γύρω από θέματα ψυχικής υγείας που έχει ο φίλος σου και που ίσως έχεις και εσύ, δεν γνωρίζω. Ίσως εσύ να μην έχεις γιατί βλέπεις και τα vlogs, στείλες και το mail, θα πήγαινε εσύ στο ψυχόλογο, έχει ο φίλος σου. Και επίσης υπάρχει και θέμα ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας και των δύο σας και θέμα εάν όντως είστε κατάλληλοι ο ένας του για τον άλλο για συντροφικότητα. Δηλαδή σκέψου το σενάριο να ήσουν κι εσύ σε μια συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μάνα σου και να θέλεις όλη μέρα να πηγαίνεις στη μάνα σου, να θέλει αυτός όλη μέρα να πηγαίνεις στη μάνα του και να λέγατε αγάπη μου θα πηγαίνεις εσύ στη μάνα σου και εγώ στη μάνα μου και θα βρισκόμαστε το βράδυ. Ε, υποθετικά ένα τέτοιο ζευγάρι δεν θα είχε πρόβλημα που θα βρισκόντουσαν και οι δυο στην ίδια φάση που να είναι προσκολλημένοι στους γονείς τους, υποθετικά. Γιατί στην πραγματικότητα, αν έχεις δυο που έχουν συναισθηματική αιμομιξία, τότε θα έχεις πολλαπλά προβλήματα, τα οποία το πιο πιθανό είναι να τα ρουφήξουν και να τα υιοθετήσουν τα παιδιά που θα κάνουν το ζευγάρι. Αν ο φίλος σου δεν δέχεται να πάτε σε ψυχολόγο μαζί, πηγαίνε μόνοι σου. Είσαι μόλις 35 ετών, είσαι σε μια όρημη ηλικία, όρημη ηλικία για γάμο, για σοβαρή σχέση, για δημιουργία οικογένειας, και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να είσαι συνειδητοποιημένη για το τι κάνεις. Εάν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, αν ο φίλος σου εξακολουθήσει να θέλει να κομμαντάρει την ίδια ώρα δυο γυναίκες και τη μάνα του και σένα, δυστυχώς δεν θα οδηγηθείτε σε καλά μονοπάτια. Ψάξτε το με αυτό τον τρόπο. Έχει την αγάπη μου και είμαι σίγουρη ότι θα σου γράψουν από κάτω φίλες στο κανάλι οι οποίες έχουν περάσει παρόμοια πράγματα και είναι μεγαλύτερες και από σένα και από μένα ή στη δικιά μου την ηλικία για να σου μιλήσουν για το πόσο τραγικό πράγμα είναι να παντρευτεί σε έναν άνδρα ο είναι επίση παντρεμένο με τη μάνα του. Η διγαμία βλάπτει. Καλό βράδυ σε όλους.